Τι ακριβώς συνέβη στις επιχειρήσεις σας? Διατηρούμε 3 καταστήματα στον Δήμο Παύλου Μελά, περιοχή Σταυρούπολης. Το κάθε ένα έχει απόσταση 2 χιλιόμετρα. Έχουμε υποστεί από τον καιρό του κορονοϊού και του lockdown, που θα έπρεπε να είναι πανεύκολη δουλειά της αστυνομίας, ας πούμε, έχουμε υποστεί τουλάχιστον 15 κλοπές και ληστείες. Τα καταστήματα είναι 24 ώρα. Χώρια από όλους τους ελέγχους που έχουμε υποστεί και το κυνήγι που πέφτει και η κούραση που πέφτει, έχουμε και τις ληστείες και τις κλοπές. Έχουμε κάνει και έχω στείλει άπειρα βίντεο προς το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Δεν έχει εξιχνιαστεί μία κλοπή ή μία ληστεία από όλες αυτές που έχουν γίνει. Η κατάσταση είναι πλέον αφόρητη. Υπάρχουν συμμορίες ανηλίκων, υπάρχουν διάφοροι, μεγάλοι, μικροί. Οι περιπολίες είναι ελάχιστες. Το τμήμα της περιοχής πάντα αναφέρει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Οι ώρες πλέον είναι ανεξέλεγκτες. Μπορεί να γίνει μία κλοπή το μεσημέρι, είτε με μέθοδο της απασχόλησης. Έχουμε προσκομίσει βίντεο για πλαστά χαρτονομίσματα. Μας προσκομίζουν συνέχεια με τα βίντεο, με τις φωτογραφίες, από τις κλοπές, από το ποιοι είναι αυτοί οι σεσημασμένοι, οι οποίοι δεν τους συλλαμβάνουν και επειδή είναι ανήλικοι τους αφήνουν απευθείας, τους πάνε λέει στον εισαγγελέα και τους αφήνουν, περιμένουν να ενηλικιωθούν, δηλαδή μέχρι να ενηλικιωθούν μπορεί να γίνουμε δολοφόνοι εμείς, έτσι και πέσουμε σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη στιγμή για να κάνουμε ζημιά σε κάποιο κλέφτη, ας πούμε, ο οποίος μας απειλεί. Και στο φινάλε να βρεθούμε εμείς στη φυλακή. Το αποτέλεσμα είναι ή θα υπάρξει μεγαλύτερη αστυνόμευση, που ακούω στη τηλεόραση ότι η αστυνόμευση έχει ανέβει. Εγώ σας λέω ότι στην περιοχή μας δεν έχει γίνει τίποτα. Βλέπω ότι στην Αθήνα ενισχύονται τα μέτρα, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στην περιοχή μας, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα μέτρα και η αστυνόμευση είναι λυπής. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Μας έχουν καλέσει από τα κεντρικά του μοναστηρίου, μας έχουν επισκεφθεί. Έχω επισκεφθεί άπειρες φορές. Χώρια ότι πρέπει να προσκομίζω στικάκι, να τραβάω τα βίντεο από την περιοχή. Είναι άλλο ένα έξοδο που και να τρώω και 2-3-4 ώρες να τραβάω τα βίντεο για να τα πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα. Είναι και αυτό μία κούραση. Χώρια η ζημιά που έχουμε υποστεί 25-30.000 το τελευταίο 18μήνο. Όλη αυτή η κατάσταση είναι αφόρητη πλέον. Δεν είναι μόνο το lockdown και τα μέτρα που έχουμε υποστεί. Έχουμε και τις κλοπές από πάνω, ώστε οι επιχειρήσεις μας να μην μπορούν πλέον να απεξέλθουν. Και πιστεύω ότι η αστυνόμευση είναι λυπής. Και η απάντηση είναι ότι το τοπικό τμήμα δεν έχει τη σχετική δύναμη που χρειάζεται. Και πολλά άλλα. Το σημαντικότερο είναι ότι τίθεται σε κίνδυνο η ζωή σας. Η ζωή των υπαλλήλων, η ζωή δική μας και η ζωή των πελατών και οποιοδήποτε άλλον. Δηλαδή η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη. Με κατσαβίδια, με πιστόλια, με όπλα. 3-4 άτομα τους κλειδώνουν στην τουαλέτα να τους απειλούν. Έχουμε φτάσει σημείο να μην μπορούμε να δούμε προσωπικό, γιατί η δουλειά μας έχει γίνει επικίνδυνο επάγγελμα πλέον. Δηλαδή τι άλλο να κάνουμε? Δεν μπορώ να βρω, δεν ξέρω κάποια λύση. Τα καταστήματα διανυκτερεύουν. Περνάει η αστυνομία στη διάρκεια της νύχτας? Έχω κάνει άπερες περιπολίες. Άρχισα να κάνω εγώ μόνος μου περιπολίες το βράδυ. Δεν βλέπω κανένα περιπολικό να γυρνάει τίποτα. Ίσα ίσα οι κλέφτες ξέρουν και ποιες ώρες περιπολούν και ποιες ώρες βγαίνουν. Και τις ώρες που δεν βγαίνει η αστυνομία, βγαίνουν αυτοί για να κάνουν τη δουλειά τους.